Χημικά, συνθήματα, μάχες σώμα με σώμα. Κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης που αντιδρούν στην κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στην Ευκαρπία συγκρούονται με δημιουργίες των ΜΑΤ. Προσπάθησαμε να περάσουμε και μας χτύπησαν. Όλα ξεκίνησαν όταν οι κάτοικοι προσπάθησαν να διασπάσουν το κλειό των αστυνομικών για να φτάσουν στο χώρο του εργοταξίου για να σταματήσουν, όπως είπαν, τις εργασίες κατασκευής. Πρωί-πρωί τα μάτια μας αντιμετώπισαν με χημικά. Εμένα, τη γιαγιά, με 5 γκόνια με ρίξαν χημικό. Χωρίς καν να κάνω τίποτα εκεί που καθόμουν. Κατά τη διάρκεια των συμπλοκών, οι αστυνομικοί έκαναν και χρήση χημικών. Ρίξανε και δακρυγόνα να μας διαλύσουν. Κλείσανε τον δρόμο. Είναι η πολλωστή φορά που κάτοικοι της περιοχής και αστυνομικοί συγκρούονται με αφορμή την κατασκευή του συγκεκριμένου σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Από σήμερα οι κάτοικοι αποφάσισαν να καταλάβουν μόνιμα το σημείο ώστε να μην επιτρέψουν στα μηχανήματα να ξεκινήσουν οποιαδήποτε εργασία τις επόμενες μέρες. 4-5 άτομα έχουν χτυπήσει στη μύτη, στο μάτι, με εκδορές στο πρόσωπο. Λίγο αργότερα τα ΜΑΤ αποχώρησαν από το εργοτάξιο και η ένταση εκτονώθηκε.